Στο Μαρτινέκο μεγάλο ντέρμπι με πολύ κόσμο σήμερα, Εργοτέλης εναντίον Ηροδότου. Στο δεύτερο μόλις λεπτό η Κιτρινόμαυρη άνοιξε το σκορ με τον Γκόμες και ο Ψαρολογάκης έκανε το 2-0 για την ομάδα του Μινά Πίτσου στο 20 λεπτό. Αντέδρασε ο Ηροδότου, είχε δοκάρι με τον Καριωτάκη στο 37, δοκάρι είχε και ο Εργοτέλης στο 58 με τον Γκόμες που πάντως είχε πετύχει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Στο 75 ο Ηροδότος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στο μάτς, χαμένο πέναλτι από τον Κιλιάρα, το 2-0 έμεινε υπέρ του Εργοτέλη μέχρι το τέλος. Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Εργοτέλη. Νομίζω άξιζε την νίκη. Ήταν η ομάδα που εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες, είχε την ουσία στο παιχνίδι. Εμείς δυστυχώς σίγουρα περιμέναμε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι διαφορετικά. Εντάξει, νομίζω ότι μας αποσυντονίζει τον γκολ που τρώμε στο πρώτο λεπτό, δεν το περιμένουμε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε να μας αποσυντονίσει στο πρώτο ημίχρονο, γιατί έχουμε και έμπειρα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ νωρίς στην αρχή του παιχνιδιού. Περίμενα καλύτερη αντίδραση από την ομάδα και από τους ποδοσφαιριστές. Και εμείς οι πιο παλιοί προπονητές το έχουμε ξαναζήσει πιο μεγάλες κατηγορίες και το ζήσαμε και πολύ έντονα σήμερα. Δύο μεγάλες ομάδες με πολύ κόσμο. Νομίζω όσον αφορά τώρα το παιχνίδι ότι εύχομαι στον Ηρόδοτο να έχει καλή πορεία, να πετύχει το στόχο του. Εμείς νομίζω μπήκαμε καλύτερα, πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι, πετύχαμε δύο γκολ, είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες να διευρύνουμε και το αποτέλεσμα και να κάνουμε έτσι ίσως, όπως είναι το παιχνίδι, πιο εύκολη για μας στη συνέχεια του δευτέρου ημιχρόνου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η Ρώτηση είναι μεγάλη ομάδα, είναι πολύ οριακή και η φάση, θα έλεγα, και κρίσιμη φάση για μας στο σημείο του μπέναλτ που το χάνει ο Ρώτης, γιατί μετά μπαίνει στο παιχνίδι, θέλει 15-20 λεπτά. Αλλά νομίζω και η τύχη, αλλά και εμάς πριν η τύχη, δεν θα θέλει να βάλουμε παραπάνω γκολ.